Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Για να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα, έχουμε σήμερα μαζί μας την κυρία Αλέκα Παπαρίγα. Καλησπέρα σας, κυρία Παπαρίγα, δεν σας βλέπουμε. Δεν χάνεται και τίποτα, κυρία Κουζιούνοβα. Όπως ήμουνα και δεν έχω αλλάξει καθόλου καλάζνικο. Ναι, αλλά αν δεν σας βλέπουμε, δεν θα σας ακούμε κιόλας. Σαν πως θα πω τίποτα καινούργιο, κυρία Κουζιούνοβ, Λεμπέντοφ. Για την πλουτοκρατία, το κεφάλαιο και το μονοπόλιο θα σας πω πάλι. Αν δεν τα ακούσετε, βάλτε την προπέρση συνέντευξη που μου πήρατε να το ευχαριστηθείτε. Ούτε το κόμμα δεν έχει αλλάξει. Μα τι κάνετε τόση ώρα στους πρόποδες? Ή τι κάνω, κατεβάζω το λειτουργικό του iOS 7. Γιατί ο σύντροφος Παφίλης μου είπε να κατεβάσω το Android off, αλλά δεν κάνει download off το μαγκουφικό, καταλάβατε, τσινάει. Είστε λάτρης των gadget. Αφού με ξέρετε τώρα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, είμαι ο Inspector Gadget. Είναι λαϊκό παιδί της εργατιάς και αγωνιστής σαν το δικό μας. Το Χαλβατζή. Ποιο Χαλβατζή, τον Απόστολο αυτό τον Γκλίτσοφ, μιλάμε γι' αυτό με τη μιλάμε. Κύριε Παπαρίγα, θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο για το περίφημο πολυνομοσχέδιο? Ωφου, κυρία Κοσιονόφου, τώρα βαρετή που είσαι. Τι να σου πω, δεν τα ξέρεις. Μισό λεπτό να πατήσω το play εδώ, που είναι το play-off, μισό λεπτό. Πρόκειται, ακούστε να σας πω, πρόκειται για ένα σχέδιο της πλουτοκρατίας και των μονοπωλίων για να πλήξουν τα δικαιώματα της εργατιάς που πλήττεται από τα νέα βάναυσα αντιλαϊκά μέτρα μέσα στον ευρωπαϊκό μονόδρομο του κεφαλαίου. Τα υπόλοιπα στο ριζοσπάστιφ. Λοιπόν, θα πούμε τίποτα και το iPod αυτό ή θα το πούμε τα. Έχετε iPod? Βέβαια, θα πω, αγόρασα ένα από το Βλαδιβοστόκ που είχα πάει με τον σύντροφο τον Κουτσούμποφ για να παρακολουθήσουμε χόκι επιπάγουφ εκεί στο Κότσιφ. Κότσιφ, πού είσαι, Ότσιφ, πού είσαι. Κύριε Παπαρίγα, με ειδοποιούν ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Λιάνα Κανέλη. Α, καλησπέρα Λιάνοφ, καλησπέρα. Congratulations, για όσα είπε στο Τζίπροφ. Πολύ καλά τα είπε. Λε που τον είπα, τσογλαμπόι, Αλέκα. Ναι, έπρεπε όμως να του πεις και άλλα τέτοια τουρκικά του τσογλαναρά, έτσι, να το πεις, ας πούμε, καριούλ κεφτέ ή τσιμπούκ τσογλάν. Τα είχα ακούσει πρόπερση, το παρακολουθούσα μαζί με τον Κολοζόφ στο Νιζέλ και τα είχα γράψει στο σημειωματάριό μου για ώρα Νάγκηφ.